ότι είμαστε το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα που είναι αντίθετο με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αποφάσεις είναι αυτές που σας έχουν εγκλωβίσει. Το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Μεταναστών στην περιοχή της Άσπρης Σάμου επισκέφτηκε το πρωί της Τρίτης ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Γιάννης Δελής, ο οποίος συνομίλησε με τους πρόσφυγες, άκουσε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και πρότεινε κάποιες από τις προτάσεις που υπερασπίζεται και υποστηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τελικά αυτό που ζητάμε είναι ότι θέλουμε όλοι εσείς να πάτε εκεί στις χώρες που επιθυμείτε να πάτε, στις χώρες προορισμού, εκεί που θέλετε να φτάσετε. Τελικά διαπιστώνετε ότι για να λυθούν τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων θα πρέπει να συγκρουστούμε με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς δεν γίνεται. Σωστά. Γιατί αυτοί το δημιούργησαν το πρόβλημα. Και εκεί και εδώ. Για να τα βλέπουμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Από εκεί και πέρα, εμείς ως κόμμα και μέσα στη Βουλή και απ' έξω, με τη δύναμη που έχουμε, θα πιέσουμε, θα διεκδικήσουμε και στο υπόμνημα. Με εμείς ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Και κάνουμε και περισσότερα από αυτά που μπορούμε. Και το υπόμνημα τότε με την σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, τα βάζαμε όλα τα ζητήματα. Οι υπόλοιπες όμως πολιτικές δυνάμεις βλέπεις ότι συντάσσονται, βλέπετε μάλλον, με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούσατε τίποτα, μήπως υπάρχει καμιά λόγια λύση? Παρηγόριας δίνουν πολύ, αλλά επί της ουσίας... Για το συγκεκριμένο ζήτημα, να μην χωριστούν οι οικογένειες μεταξύ τους, υπάρχει καμιά Κοιτάξτε, αν συμβαίνει η καταπάτηση του προσφυγικού δικαίου, σε αυτό το ζήτημα μιλάμε για... Είναι 10 φορές καταπάτηση. Υπάρχει ένα διεθνές προσφυγικό δίκαιο που το έχουν υπογράψει αυτές οι χώρες. Δεν ξέρω, θα πρέπει να τα δικαιώματα του πρόσφυγα από το 1951, από πότε είναι η συνθήκη της Γενέβης. Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφετε αντίστοιχες εικόνες από κέντρα φιλοξενίας, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτό μπορώ να πω ότι περικλεί όλα τα προβλήματα που έχουμε δει. Είναι ένας χώρος απάνθρωπος, όπως και αν τον δει κανείς. Δεν μπορούν να ζήσουν εδώ άνθρωποι και όμως μένουν για πάρα πολύ καιρό. Το πρώτο που θέλουμε να πούμε είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι θύματα υπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων στις χώρες από όπου έχουν έρθει διωγμένοι και κυνηγημένοι. Επεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τη Ρωσία για τα δικά τους συμφέροντα που γεμίζουν, στέλνουν τους λαούς στην προσφυγιά. Εάν δεν δούμε και δεν αντιμετωπίσουμε τη ρίζα του προβλήματος, γιατί αυτή είναι η ρίζα, την αιτία του προβλήματος, νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινάμε και από εκεί πρέπει να ξεκινάει κάθε πολιτική δύναμη. Ως ΚΚΕ αυτό κάνουμε. Θα ονοματίζουμε πάντα τους υπεύθυνους αυτών των βασάνων, αυτών των ανθρώπων. Ζητάμε από τη στιγμή που βρίσκονται στη χώρα μας τις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, οι οποίες δεν υπάρχουν και είναι τεράστια η ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των πολιτικών δυνάμεων που στηρίζουν τις αποφάσεις τους, για το ότι δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες, απαιτούμε να υπάρξουν, να εφαρμοστεί και να τηρηθεί το διεθνές προσφυγικό δίκαιο και βεβαίως στεκόμαστε δίπλα στο αίτημα και στο δικαίωμα αυτών των ανθρώπων να πάνε στις χώρες προορισμού, εκεί όπου θέλουν να πάνε. Κάτι που το εμποδίζουν, όπως είπαμε, αυτοί που δημιουργούν αυτές τις προσφυγικές ροές. Με αυτά τα αιτήματα καθαρά και ανοιχτά από την πρώτη στιγμή, το ΚΚΕ αντιστάθηκε σε όλες, ήρθε αντιμέτωπο με όλες τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, το οποίο ηρίστο εν παρόδο βρίσκεται και στο Αιγαίο. Και με αυτό καλούμε τον ελληνικό λαό, με αυτές τις σκέψεις καλούμε τον ελληνικό λαό να σταθεί δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, να δείξει την αλληλεγγύη του, την έμπρακτη, και το δείχνει, εμείς λέμε ακόμα περισσότερο, και την ελληνική κυβέρνηση βέβαια να αφήσει τα υποκριτικά λόγια παρηγοριάς που, στα οποία καταφεύγει και να ασχοληθεί επιτέλους πραγματικά με το πρόβλημα και να δώσει λύσεις άμεσες για αυτούς τους ανθρώπους. Στο τοπικό επίπεδο, στο μεταξύ, υπάρχει ένα θέμα με την κατάσταση των ανθρώπων αυτών. Υπάρχουν κάποιοι προτινόμενοι χώροι. Χθες υπήρχε μια συνεδρίαση, μαραθώνια του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία τελικά δεν καταλήξαμε πουθενά. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί από αυτού. Έχω ενημερωθεί. Γνωρίζουμε λίγο πολύ την υπόθεση και εδώ βεβαίως η οργάνωση του κόμματος ακόμα περισσότερο. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι οι αρχές και οι τοπικές και οι κεντρικές θα πρέπει να εξασφαλίσουν
τη στοιχειωδώς, την ανθρώπινη μάλλον, την ανθρώπινη διαβίωση σε αυτούς τους ανθρώπους σε κατάλληλους χώρους, με κατάλληλο φαγητό, με κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μακριά από μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν αναλάβει εργολαβικά πια την διαχείριση των προβλημάτων, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί, για όσο καιρό παραμένουν στη χώρα μας, να τύχουν της ανθρώπινης διαβίωσης που δικαιούνται.